Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο makizoubos.gr. Βρίσκομαι στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί. Ο λόγος που έχω έρθει εδώ είναι για να παρακολουθήσω και μαζί με μένα να δείτε κι εσείς την έκθεση με τον τίτλο Life in Space, η ζωή στο διάστημα. Είναι μια έκθεση η οποία άνοιξε τις πύλες της για το αθηναϊκό κοινό από τα τέλη Οκτώβρη και είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή, γιατί περισσότερο από 3 εκατομμύρια έχουν επισκεφτεί την έκθεση ανά τον κόσμο και πραγματικά έχουν δει μοναδικά εκθέματα που σίγουρα κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κρύβει στο εσωτερικό της η έκθεση αυτή. Είναι μια έκθεση η οποία απλώνεται σε 1500 τετραγωνικά μέτρα. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί το ταξίδι στο διάστημα μόλις ξεκινά. Λίγο πριν περάσουμε κανονικά στην έκθεση, βρισκόμαστε στο χώρο όπου πρέπει να κλείσουμε τα εισιτήριά μας. Πρώτο σημείο στην έκθεσή μας, το κανόνι του Ιουλίου Βέρν. Ο Ιούλιος Βέρν, δημοφιλής συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς πρώιμους επιστήμονες πυράβλων. Το βιβλίο αυτό είναι μια πρώτη έκδοση τυπωμένη στη γαλλική γλώσσα. Και μία άποψη από το τμήμα των πρωτοπόρων. Όπως ο Βέρνεν φον Μπράουν. Επόμενη στάση στην έκθεση, τα πρώτα ρωσικά βήματα, Σπούτνικ. Οι Σοβιετικοί εκτόξευσαν το πρώτο διαστημικό δορυφόρο Σπούτνικ, το μπιπ που ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Σπούτνικ έστελνε ραδιοσήματα για 22 ημέρες, ενώ περιφερόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη για 3 μήνες. Το εσωτερικό από το διαστημόπλοιο Βοστόκ 1 με τον Γιούρι Γκαγκάριν. Το διαστημικό σκάφος Mercury είναι το πρώτο διαστημικό όχημα μεταφοράς προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Mercury χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1959 και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι το 1963. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και όλα τα συστήματα επί του σκάφους λειτουργούσαν από μηχανικούς χρονοδιακόπτες ή από τον μοναδικό πιλότο αστροναύτη. Τα δείγματα της Σελήνης και του Άρη είναι από τα σπανιότερα υλικά επάνω στη Γη. Οι αστροναύτες του Απόλλω έφεραν πίσω στη Γη μερικά κομμάτια της Σελήνης, ενώ άλλα φτάνουν στη Γη ως αποτέλεσμα αστεροειδών που προσπίπτουν στην σεληνιακή επιφάνεια. Το δείγμα αυτό έπεσε στην έρημο Σαχάρα. Το άγγιξα. Συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας στην έκθεση, κάνουμε μία απαραίτητη στάση για να θαυμάσουμε από κοντά την στολή A7L του Απόλλω για την επιφάνεια της Σελήνης. Είναι η περιβόητη στολή του Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν, όπως βγήκαν και τους έχουμε δει στα ντοκιμαντέρ την ώρα που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη. Φυσικά από την έκθεση δεν θα μπορούσε να απουσίαζε και το κλασικό μοντέλο σεληνιακού ερευνητικού οχήματος με τον τίτλο Luna Rover. Πώς ήταν οι τροφές στο διάστημα? Όταν βλέπετε τα είδη αυτά, με αυτό τον τρόπο δεν σας τρέχουν βέβαια και τα σάλια, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα ισορροπημένο, υγιές, εύκολο στην προετοιμασία γεύμα και μπορεί να αποθηκευτεί σε ακραίες συνθήκες για μεγάλες χρονικές περιόδους. Εδώ πέραν της στολής αριστερά που βλέπετε, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση με το μπλε χρώμα ο υπνόσακος διαστημικού λεωφορείου. Και μια που είπα για διαστημικό λεωφορείο, δείτε πώς είναι από κοντά το πιλωτήριο του διαστημικού λεωφορείου. Εντύπωση μου έκανε και η κάψουλα Απόλλω. Οι θέσεις με τους τρεις αστροναύτες, βλέπετε εδώ τις θέσεις, που κάθισαν πάνω στο τμήμα του τεράστιου πυράβλου Saturn 5. Η χαρά των μικρών αλλά και των μεγάλων παιδιών. Αίθουσα προσομοιωτών.
Με τη βοήθεια της νεαράς Δεσποινίδος, φόρεσα τη μάσκα της εικονικής πραγματικότητας και εξερεύνησα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Στον απόϊχο της έκθεσης, φίλοι και φίλες, με το makizoumbos.gr, κάναμε κάποια διαδραστικά, ας το πούμε, παιχνίδια. Και εδώ συνοδοιπόρος μέσα σε αυτές τις δράσεις ήταν ο Άρης, ο οποίος Άρης θα μας πει δύο λόγια, ελάχιστα να μην σε κουράζω κιόλας από το έργο που κάνεις εδώ, αν είχε και αν εξακολουθεί να έχει μεγάλη επιτυχία αυτή η έκθεση, θέλω να μου πεις λίγο πώς ήταν η συμμετοχή του κοινού και πώς νιώθει ο κόσμος που έρχεται και παίρνει μέρος σε όλες αυτές εδώ τις δράσεις. Για τέλεια, τέλεια. Γεια σας. Ευχαριστώ λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Είναι πολύ ωραία, η ανταπόκριση του κοινού είναι πολύ θερμή εδώ πέρα όταν έχετε κάνουν τα διαδραστικά παιχνίδια. Κυρίως εδώ πέρα που έχουμε το VR και βρισκόμαστε μέσα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό. Κυρίως όταν βγαίνουν έξω στο τέλος και βλέπουμε τη Γη από το διάστημα. Είναι μια μοναδική εμπειρία και για μεγάλους και για παιδιά. Ακριβώς. Ειδικά τα παιδιά φαντάζομαι ότι έχουν εξετρελαθεί, έτσι. Τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση, είναι λίγο διαφορετική. Καθώς τους αρέσει να παίζουν περισσότερο, μάλιστα, να τρέχουν μέσα στο διαστημόπλαιο και να σπρώχνουν τα αντικείμενα. Ενώ οι μεγάλοι έχουν περισσότερη χαρά όταν βγαίνουν έξω και απολαμβάνουν αυτή τη θέα απ' έξω. Ακριβώς. Η έλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Πότε ξεκίνησε η έκθεση? Διάβασα ότι ξεκίνησε από κάπου τέλος Οκτωβρίου. Σωστά. Και μέχρι πότε θα συνεχιστεί? Και είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα σαφώς υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Βεβαίως. Από τις καθημερινές. Ευχαριστούμε, βέβαια, και τις γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Άρης, είπαμε, έτσι. Άρη, ναι, λίγο αν θέλεις, Μάνια. Αυτό εδώ πέρα, Άρη, τι είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα τώρα? Αυτό... Το οποίο θα το κάνω, αλλά έχω ένα ερωτηματικό. Για πες μας. Λοιπόν, αυτό είναι το Multi Axis Training. Ναι. Το οποίο κάνουν οι αστροναύτες και προσομοιώνει την είσοδο της δυνάμεις που δέχεται ένας αστροναύτης καθώς εισέρχεται στη Γη με την άδρακτο. Μάλιστα. Οπότε αυτό περιστρέφεται, όπως βλέπετε, στο πρώτο χρόνο με την καρέκλα, κάνει προσπιθοποίηση. Και άλλοι δακτύλοι γυρνάνε δεξιότροφα και άλλους πάνω κάτω. Και δεν ξέρω τώρα αν είμαι σίγουρος αν θα κατεβώ από όλο αυτό εδώ πέρα. Σως ή... Θα πάτε τέλεια, είμαι σίγουρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Έτσι με αυτό θα κλείσουμε το τελευταίο πλάνο, φίλοι και φίλες. Από την έκθεση που ήρθαμε, η ζωή στο διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε τα πόδια εδώ και όσο μπορούμε, φουλ πίσω. Θα φτάσουμε το πίσω πίσω. Είμαστε λοιπόν, φίλοι και φίλες, στο τελικό στάδιο. Για να δούμε εδώ με τον Άρη, ο οποίος με φτιάχνει. Να κάνουμε την εκπαίδευση σαν αστροναύτες. Ασφαλείας, έτσι, 4 σημείων. Μάλιστα. Ίσως και 5. Ζώνη ασφαλείας. Φωνάει. Όχι, όχι, εντάξει, είναι καλά. Είναι καλά. Ωραία. Ωραία. Προσθήκουμε. Πώς είναι? Είμαστε καλά. Είσαι εντάξει? Ναι, ναι, ναι. Και το πάνω? Ναι, ωραία. Εδώ. Τέλεια. Εντάξει. Θα βάλουμε λοιπόν για το λίγο. Εδώ μέσα. Ωραία. Για να μην πάνε πάνω μας. Τέλεια. Λοιπόν. Και θέλω να βάλουμε τα χέρια εδώ πάνω. Έτσι, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Σούπερ. Άμα σου πω ζαλίζομαι, το σταματάμε. Σταματάμε κατευθείαν. Εντάξει. Λοιπόν, η μόνη οδηγία που έχω. Ναι.
πλούνια, να έχει το κεφάλι σου πίσω, ωραία. Να κουμπάει πίσω. Ναι. Ουσιαστικά να μην το αφήσει ελεύθερο να γυρίζει, να μην. Έχουμε. Αυτό. Και μπορεί να πα πιο κοντά με τα χέρια. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω αυτό πύρο εδώ. Ετοιμός. Ναι, ετοιμός. Πώς πάτε? Καλά. Εντάξει είμαστε άλλοι. Ωραία. Το δοκιμάσαμε. Λοιπόν. Πώς πήγε? Δυνατό. Για περισσότερο. Όχι, όχι. Δεν είναι. Πήγε ως τένα. Μάλιστα, δεν είναι. Ωραία. Μάλιστα. Το δοκιμάσαμε. Καλώς ήρθατε. Ωραία. αυτά. Δεν θέλει κλειστά κανά. Δεν θέλει κλειστά, ε. Εντάξει, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Λέω τώρα τα ανοίγω, τα κλείνω. Ναι, ωραία. Εφωνήσει. Το είδαμε και αυτό. Καλά που δεν φάγαμε, γιατί θα είχαμε δυσάρεστες συνέπειες εδώ. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Άρη, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Γεια σας. Γενικά όλες τις φτήσεις στο διάστημα, όλα τα χρόνια που βρίσκεται η NASA. Γαμώτο.